Καλή δύναμη, να προσέχετε, σεβασμό στους συναθλητές σας, ακολουθείτε τις οδηγίες και να έχετε ένα καλό αγώνα. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε! Εντάξει, έγινε παλικάρι μου, είμαστε καλό. Με τον αγώνα τριάθλου 5 και 10 χιλιόμετρων ολοκληρώθηκε το πρώτο Blue City Multisport Event στην Καβάλα. Αρχικά οι αθλητές ξεκίνησαν με την κολύμβηση στην ακτή της Καλαμίτσας, όπου οι ίδιοι επέλεξαν εάν θα αγωνιστούν σε αγώνα τριάθλου sprint ή ολυμπιακής απόστασης, ενώ στην συνέχεια προχώρησαν στην ποδηλασία σε μια αρκετά μεγάλη απόσταση από την Τόσκα μέχρι και την ακτή της Ραψάνης. Τον περιμένουμε λοιπόν, είμαστε ακριβώς από κάτω, θα περάσει την γέφυρα που έχει δημιουργηθεί στον κεντρικό δρόμο, θα περάσει τη γέφυρα, θα έρθει, θα ακολουθήσει την διαδρομή που έχει δημιουργηθεί από τη διοργάνωση με χρωματιστά χαλιά, θα πάει, θα βάλει τα παπούτσια του και θα πάρει το ποδήλατό του και θα ξεκινήσει την δεύτερη διαδρομή της ποδηλασίας. Μετά την ποδηλασία, οι αθλητές έπρεπε να τρέξουν σε μια αρκετά εξίσου μεγάλη απόσταση, ενώ είχαν επίσης τη δυνατότητα να αγωνιστούν και σε ομαδικό τριαθλό. Λοιπόν, βλέπουμε αρκετές γυναίκες και αρκετούς άντρες να έχουν βγει αυτή τη στιγμή. Μεγάλη συμμετοχή και των γυναικών, Απόστολες, στο τριάθλο, να πούμε. Μεγαλύτερη από εχθές. Χθες είδαμε κυρίως άντρες. Σήμερα βλέπουμε πολλές γυναίκες επαγγελματίες στο άθλημα του τριάθλου. Μετά από πολύ καιρό ξανά σε αγώνα, χαρήκαμε την πόλη, χαρήκαμε τη διοργάνωση. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για το ελληνικό τριάθλο σε αυτή την πόλη να γίνει ένας αγώνας τριάθλου και να αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη πλέον πέρα από την Νότια Ελλάδα αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι ουσιαστικά το τριάθλο ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη κοιτίδα ήταν. Οπότε θεωρώ ήταν δίκαιο να ξεκινήσουν πλέον μετά τον αγώνα της Κατερίνης και της Ιγουμενίτσας και αυτός ο αγώνας εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί το άθλημά μας. Συμμετείχατε στα άλλα διαθλήματα, προπονηθήκατε. Συμμετείχα χθες στα 1000 μέτρα και σήμερα στο τριάθλο, είναι ο βασικός μου στόχος. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η διαδρομή σήμερα του τριάθλου? Πολύ ωραία ήταν. Δεν έχω ξανά έρθει στην πόλη και ούτε έχω ξανατρέξει μια και είναι ο πρώτος αγώνας. Ήταν πολύ ωραία διαδρομή, είχε δυσκολία βέβαια, αρκετά είχαν οι φόρες, στροφές, τεχνικές, αλλά πήγανε και. Υπήρχε σεβασμός από τους αθλητές, τηρήσανε, έπρεπε να πηγαίνουν δεξιά, τηρήσανε τον κώδικα της κυκλοφορίας που έχουμε και εμείς οι ποδηλάτες και δεν είχαμε καμία σύγκρουση, παρόλο ότι είχε μεγάλες ταχύτητες, όλοι οι αθλητές κινήθηκαν σωστά, οι διοργανωτές θα είχαν φροντίσει όλα να βάλουν κόσμο εκεί που πρέπει, να μας δείχνουν και να είμαστε ασφαλείς. Είμαι Καβαλιώτης, αλλά μένω εδώ και χρόνια στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη. Πώς σας φάνηκε η διαδρομή σήμερα εδώ στην Καβάλα? Είναι δυσκολούτσικη, είναι απαιτητική, είναι τεχνική, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Λοιπόν, έχετε ξανασυμμετέχει εδώ σε αγώνες στην Καβάλα? Όχι, είναι η πρώτη φορά. Είναι πρώτη φορά. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάρα πολλές ήταν οι συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, ενώ εξίσου αρκετές ήταν και οι καβαλιώτικες συμμετοχές. Γενικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Απόστολε, να πούμε σε αυτό το σημείο, αξίζει να το τονίσουμε, έχουν ξεκινήσει από την αστυνομική διεύθυνση και από το τμήμα της τροχέας από τις 3 η ώρα τα ξημερώματα, όπου βρέθηκαν εδώ, δημιούργησαν την αερογέφυρα που βλέπετε και βγαίνουν οι αθλητές από την θάλασσα, έχουν κλείσει τον δρόμο ώστε μην περνούν αυτοκίνητα και δεν περνούν καθόλου αυτοκίνητα ούτε από την είσοδο αλλά ούτε και από την δυτική έξοδο της Καβάλας. Ο δρόμος είναι κλειστός. Η πρώτη γυναίκα στον τερματισμό, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Από Καβάλα. Καβάλα, ναι. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η διαδρομή φέτος? Προπονείστε εδώ στην πόλη της Καβάλας. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Προτείνω να έρθουν όλοι. Να το δοκιμάσουν. Λοιπόν, η διαδρομή σας άρεσε, ήταν δύσκολη, δυσκολευτήκατε σε κάποιο σημείο? Ήταν λίγο απαιτητική, γιατί είχαν οι φόρες, αλλά το διασκεδάσαμε όλοι, πιστεύω. Ναι, ήταν λίγο δύσκολη η διαδρομή, πολύ όμορφη, αλλά λίγο δύσκολη, με τις ανηφορίτσες. Ήταν για γερά νεύρα. Πάρα πολύ καλή διοργάνωση, πρώτη φορά συμμετέχω σε τρίαθλο. Είναι οι καλύτερες εντυπώσεις για να συνεχίσω. Από Καβάλα? Από Θεσσαλονίκη ήρθαμε. Από Θεσσαλονίκη και ήρθατε για να δοκιμάσετε το τριάθλο. Ακριβώς. Και μπράβο σας, συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Όχι, δεν είμαι από Καβάλα, είμαι από Αλεξανδρούπολη. Ωραία παρόλα αυτά η διοργάνωση. Λίγο δύσκολη γιατί είχε ανηφόρα. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Και
άθλημα σας δυσκόλεψε πιο πολύ? Το ποδήλατο. Το ποδήλατο. Το ποδήλατο, ναι. Σε ποια σημεία στις τροφές? Στις ανηφόρες. Πολύ ανηφόρα, ρε παιδιά. Μου συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Από πού έρχεστε? Αλεξανδρούπολη. Από Αλεξανδρούπολη. Πόσο χρόνο είστε? 57. Να γυρίσουμε λίγο. 57 χρονών. Τρίαθλο. Από ποιο σημείο σας δυσκόλεψε σήμερα? Από την αρχή. Από την αρχή δυσκολευτήκατε? Ποιο άθλημα σας δυσκόλεψε όμως πιο πολύ από τα άλλα? Το ποδήλατο. Γιατί δεν έχω καλό ποδήλατο. Από πού έρχεστε? Γιάννενα. Γιάννενα, ήρθατε στην Καβάλα μόνο για το τρίαθλο? Ναι. Πώς σας φάνηκε η διαδρομή? Καλή διαδρομή, πολύ ανηφόρα, παιδιά. Πολύ ανηφόρα. Πολύ ανηφόρα. Πολύ ευχαριστώ. Από πού έρχεστε? Κατερίνη. Από Κατερίνη ήρθατε μόνο για το τρίαθλο? Ναι. Πώς σας φάνηκε η διαδρομή, εντυπώσεις? Πάρα πολύ ωραία. Το απόλαυσα. Το απολαύσατε. Δυσκολευτήκατε σε κάποιο σημείο? Ναι, στις ανηφόρες. Στις ανηφόρες. Και το δικό σας παράπονο είναι ανηφόρες. Το άθλημα που σας άρεσε πιο πολύ? Κολύμβηση. Η κολύμβηση. Τα νερά μας πώς είναι? Τέλεια. Θα μας επισκεφτείτε το καλοκαίρι? Μπορεί για μια νύχτα. Συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η διαδρομή, να πούμε λίγο εντυπώσεις. Υπέροχη διαδρομή. Καταπληκτικό το τοπίο. Πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Τα έχω πάει σε πολλές. Από Καβάλα είστε? Όχι, από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη ήρθατε μόνο για το τρίαθλο? Ναι, ναι. Θα ξαναρθείτε στην Καβάλα? Θα ξαναρθούμε, ναι. Τι άθλημα σας άρεσε πιο πολύ και πού δυσκολευτήκατε? Όλα μου άρεσαν, όλα τα απόλαυσα. Απλά είχε την εναλλαγή ανηφόρας κατηφόρας. Εντάξει, όλα καλά. Ευχαριστώ. Ξεχωρίσατε σήμερα από τα τρία? Δεν ξέρω. Νομίζω και στα τρία καλά τα πήγα σχετικά. Ευχαριστώ. Μετά το πέρας του τριάθλου, ο διοργανωτής του event Αντώνης Λιάκος προχώρησε σε δηλώσεις, επισημαίνοντας ότι του χρόνου θα διορθωθούν όποιες ατασταλίες υπήρξαν και το Blue City Multisport θα επιστρέψει ακόμη πιο δυναμικό. Το 100% ούτε καν. Δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί, και πολύ περισσότερο εγώ, να πούμε ότι σε μια πρώτη διοργάνωση μπορούμε να αγγίξουμε το 100%. Το γενικό πλάνο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Έχουμε και τους τερματισμούς μας παράλληλα. Το 100% δεν υπάρχει. Το 100% προφανώς μπορεί να μην υπάρξει ποτέ, αλλά το να οδεύουμε κάθε χρόνο πιο ψηλά, αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στην διοργανώτρια, στον Αντώνη και σε όλους τους συνεργάτες του. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, γιατί είχαμε μία αίσθηση των πραγμάτων του τι συνέβαινε πριν μερικά χρόνια με το Night Run, που είχαμε φτάσει να έχουμε μέχρι και 1500 άτομα. Ο κόσμος ασχολείται πολύ με τον αθλητισμό πλέον. Υπάρχει μία εξωστρέφεια προς την άθληση και αυτό φαίνεται και με σωστές διοργανώσεις. Όταν υπάρχουν σωστές διοργανώσεις αγκαλιάζει. Πέραν τούτου όμως, κάτι που έλειπε από την πόλη μας ήταν το τρίαθλο. Το τρίαθλο είναι ένα άθλημα το οποίο πραγματικά προσελκύει πολύ μεγάλους αθλητές, πολύ καλούς αθλητές, μεγάλο επίπεδο, και αθλητές οι οποίοι θα αφήσουν και ένα τουριστικό αποτύπωμα στην πόλη.